Ευχαριστώ πολύ. Άννα Σωρελιώτατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, εκλεκτήκλος και ποιμένοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Αυτά που θέλω να πω είναι ότι είμαστε σε ένα νομό ευλογημένο, που έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχει ομορφιές, έχει φως, έχει θάλασσες, έχει φυσικό περιβάλλον, έχει αρχαιολογικούς χώρους, κάστρα, μνημεία αρχαιολογικά. Έχουμε τα πάντα. Και είχαμε την τύχη την καλή, γιατί πρέπει όλα να λέγονται, ότι εδώ και κάμποσα χρόνια έχουμε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ένα τεράστιο έργο υποδομής, που έγινε πρώτα το Τρίπολη Καλαμάτα από αυτό το Κορίνθου Πατρόνος, που ξέρουμε τι σημασίας ήταν αυτός ο δρόμος για όλη την Ελλάδα, για την έξοδό μας στην Ευρώπη, είσοδο, μεγάλη σημασία. Και επίσης η πόλη μας, η Καλαμάτα, είναι από τις ελάχιστες, από τις λίγες που διαθέτει περιφερειακό δακτύλιο. Για σκεφτείτε αν δεν τον είχαμε, το τι θα γινόταν το καλοκαίρι στην πόλη της Καλαμάτας. Εκτός από τις υποδομές αυτές, εκτός από τις ομορφιές, έχουμε και προϊόντα. Θαυμάσια προϊόντα. Το λάδι μας, τις ελιές, φρούτα, έχουμε τα πάντα. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε και καλούς επιχειρηματίες. Έχουμε και καλό κόσμο. Με τις υποδομές λοιπόν που θα συνεχιστούν, ο δρόμος Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλων Μεθόνη ήδη βρίσκεται στην τελική ευθεία, έχει πάει η σύμβαση στο ελεκτικό συνέδριο, σε λίγες μέρες ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και από εκεί έγκριση και ξεκινάει ένας δρόμος που θα κοστίσει 350 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. 350 εκατομμύρια. Και το δημόσιο δεν θα διαθέσει ούτε ένα ευρώ για να ξεκινήσει ο δρόμος. Το δημόσιο θα αρχίσει να πληρώνει όταν ο δρόμος θα περαδοθεί και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Και πιστεύουμε ότι και για τον λόγο αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Το αεροδρόμιο μας βρίσκεται στην τελική φάση που θα φέρει και εκείνο μεγάλη ανάπτυξη. Και επίσης ο συνδυαζόμενος δρόμος από την Τζακώνα, καλό νερό, Πύργος. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις καλές προϋποθέσεις. Και πιστεύουμε, και το πιστεύω προσωπικά και το λέω αρκετά χρόνια, ότι η Καλαμάτα, η Μεσσηνία θα απογειωθεί. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει η αυτοδιοίκηση και οι επαγγελματίες να τρέξουν. Να τρέξουν, να προφτάσουν και να υποδεχτούν αυτή την ανάπτυξη που έρχεται στον νομό μας. Αυτή τη μεγάλη, την εκρηκτική ανάπτυξη που έρχεται στον νομό μας. Οι ξένοι μας, οι επισκέπτες μας, επειδή μιλάμε για εστίαση, σύν όλα τα άλλα που είπα προηγουμένως, ενδιαφέρονται να περάσουν καταρχήν καλά, να βρουν ένα καλό φαγητό, ένα καλό καφέ, να το απολαύσουν εκεί που θα πάνε. Αυτό το φαγητό λοιπόν και το καφέ και την ώρα τους, την ελεύθερη να περάσουν ωραία, είμαστε όλοι, όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι μας θα πρέπει να τους το δώσουν. Θα πρέπει όταν θα έρθει στην εστίαση, στο εστιατόριο, στο καφέ, ο επισκέπτης, να το ευχαριστηθεί, να μην βλέπουμε, τονίζω και πάλι ότι οι επιχειρηματίες της Μεσσηνίας είναι εξαιρετικοί και συμπεριφέρονται πάντα σωστά και αφήνουν καλό όνομα για τα φαγητά μας και όλα. Αλλά επειδή πάντοτε δεν είμαστε όλοι άλλοι, υπάρχουν και κάποιοι που κοιτάζουν τη μια φορά που θα μπει ο πελάτης να τα εισπράξουν και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Θέλουμε λοιπόν όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια, για να είμαστε ακόμη καλύτεροι του χρόνου,
να έχουμε περισσότερους τουρίστες του χρόνου, περισσότερους επισκέπτες, ξένους και Έλληνες, να συμβάλλουμε, να δουλέψουμε, κοιτάζοντας στο μέλλον. Και το μέλλον είναι, μπορώ να πω, ότι θα είναι πολύ καλό για τον ομό μας, για την πατρίδα μας και κυρίως για τους νέους μας που θέλουν όλοι να μένουν εδώ, να βρίσκουν δουλειά εδώ και να προκόψουν εδώ στη Μεσσηνία. Εύχομαι καλή επιτυχία, Πρόεδρε, στις εργασίες σας και καλή χρονιά να έχουμε στον τουρισμό. Καλές δουλειές να έχετε όλα τα επαγγέλματα, εστιατόρια, καφέ και τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ.